Αμίλητος και χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο 29χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην πεθερό του στο αστροχώρι Άρτας περνά το κατόφλι της αστυνομίας. Το πρωί του Σαββάτου ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι βρίσκεται στο χωριό Δαφνούλα Ευρυτανίας και πως θέλει να παραδοθεί. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Επικοινώνησε μαζί μου, ζητήσαμε να περάσει ένα άκρηση σήμερα. Έχω στείλει έναν συνεργάτη μου κάτω. Υπάρχει πιθανότητα να περάσει σήμερα στις 6, άλλος αύριο το πρωί. Δήλωσε μετανιωμένος, γι' αυτό και το κατάλαβε τι έχει ακριβώς κάνει, αλλά το θέμα είναι κάτι και ένας άνθρωπος τώρα. Το απόγευμα της Παρασκευής, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 75χρονο που έπεσε νεκρός από τα πυρά του πρώην γαμπρού του. Τραγική φιγούρα, η 36χρονη κόρη του, εναντίον της οποίας έστρεψε αρχικά το όπλο του 29χρονος, έπειτα από καυγά που είχαν σχετικά με το 2 ετών παιδί τους. Πήγε να σκοτώσει τη γυναίκα του και μπήκε μπροστά ο πεθερός του. Έβγαλε το όπλο και το σκότωσε. Και μην κλεινάρει η οικογένεια, ξέρω εγώ, μικρό παιδάκι. Όλη η περιοχή είναι αναστατωμένη. Πολλά πράγματα και μέσα από τις οικογένειες τους δεν μπορεί να τα γνωρίζει η κοινωνία. Γιατί είναι μικρές κοινωνίες και τα τελευταία χρόνια δεν έδειχνε κάτι. Στην Καλαμάτα, η 49χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό από τον πρώην σύζυγό της συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ζητάει συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε. Θα συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, με ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, στην παθούσα. Αυτή την ώρα, ο 50χρονος καθομολογεί ανδράστης, οδηγείται στον ανακριτή Καλαμάτας για να απολογηθεί.